εκ μέρους του ΚΚΕ χαιρετίζουμε τις εργασίες του συνεδρίου σας. Η σημασία της πρόληψης αλλά και η συμβολή του εργασιακού περιβάλλοντος στην επιβάρυνση της υγείας των εργαζόμενων αποτελούν ορισμένους μόνο παράγοντες που συνδέονται με τη σημασία που δίνουμε στην ειδικότητα της ιατρικής εργασία εργασίας και το ενδιαφέρον που δείχνουμε για τις εργασίες του συνεδρίου της Ιατρικής Εταιρεία, Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος. Η επικαιρότητα τη πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, η αναγκαιότητα λήψη ουσιαστικών και συστηματικών μέτρων, έρχεται κάθε τόσο στην επικαιρότητα με αφορμή τραγικά εργατικά ατυχήματα. Μόλι, τι τελευταίε ημέρε, έχουμε τραγικά παραδείγματα με τον διανομέα φαγητού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τον εργάτη στην Κόσκο. Είναι χαρακτηριστικό πω σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σημειώνεται συνεχής αύξησή τους από το 2014 και μετά. Τους πρώτους 10 μήνες του 2021 έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 18 θάνατοι εργαζομένων την ώρα της δουλειάς. Ο φόρος αίματος όμως των εργατών είναι ακόμα μεγαλύτερος. Οι θάνατοι από εργατικά ατυχήματα αποτελούν την τραγική κορυφή του παγόβουνου με τους θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες να είναι 4 με 5 φορές περισσότεροι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ILO. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν πρόκληση αναδεικνύοντας τις ευθύνες των κυβερνήσεων στη χώρα μας διαχρονικά και την τραγική υποκαταγραφή επαγγελματικών ασθενειών. Την ώρα που με βάση τα παραπάνω στοιχεία θα περιμένουμε περίπου 500, 500 θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες ειδησίως στη χώρα μας, καταγράφεται το τροπιαστικό μηδέν. Κανένας επαγγελματικός καρκίνος, κανένα επαγγελματικό καρκίνο, κανένα άσθμα επαγγελματική ιτιολογία και ούτω καθεξής. Αλήθεια, πόσοι υγειονομικοί κόλλησαν τα τελευταία δύο χρόνια κορονοϊό, πόσε επαγγελματικέ ασθένειε καταγράφηκαν στη χώρα μα. Η τραγική κατάσταση στον τομέα τη πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, τον ντροπιαστικό μηδέν στην καταγραφή και αναγνώριση τη επαγγελματική νοσηρότητα, δεν είναι άσχετα και ασύνδετα με την κατάσταση τη επιστήμη Τη ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, του τρόπου που αυτή ασκείται. Ελάχιστοι ιατροί εργασίας με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ειδικότητα ασκείται ως πάρεργο, παράλληλα με άλλες ειδικότητε από ανειδίκευτους γιατρούς ή από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων. Σε αυτό το τοπίο, επιχειρηματίες των ΕΞΥΠ κυριαρχούν και εξειδικεύονται στην παροχή εικονικών και ψευδεπίγραφων υπηρεσιών νομικής κάλυψης του εργοδότη. Παράλληλα, ελάχιστε εξαιρέσει αποτελούν τα νοσοκομεία που έχουν μόνιμο ιατρό εργασία, αφού ακόμα και εκεί κυριαρχούν οι απαράδεκτε ελαστικέ σχέσει εργασία, η εργασία με μπλοκάκι, η επιλογή επιστημόνων ιατρών εργασία με μειοδοτικού διαγωνισμού και άλλα τραγικά που θα άξιζαν το γέλιο και την περιφρόνηση αν δεν συνδέονταν με το φόρο αίματος των εργατών των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της. Την ίδια ώρα που οι θάνατοι και οι αναπηρίε από επαγγελματικέ ασθένειε παραμένουν αδιάγνωστε, την ίδια ώρα που τραγικά εργατικά ατυχήματα στερούν βία τη ζωή εργατών, μία σειρά από μέτρα, μία σειρά από δυνατότητε πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου παραμένουν αναξιοποιητέ ακριβώ γιατί αντιμετωπίζονται ω περιττό κόστο από τη μεριά τη εργοδοσία και του κράτου. Πόσε φορέ δεν έχουμε ακούσει και εσεί ακόμα περισσότερο. Ότι από την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου κερδίζουν τόσο ο εργοδότη όσο και ο εργαζόμενο. Αυτό δεν αποτελεί ξεκάθαρη ομολογία ότι τα μέτρα πρόληψη που κρίνονται ω αναγκαία είναι αυτά και μόνο αυτά που μεταφράζονται σε κέρδο για τον εργοδότη. Είμαστε σίγουροι ότι εσεί από την εμπειρία σα θα μπορέσετε να μα φέρετε πολλά παραδείγματα. Εμεί από τη δική μα μεριά θα σταθούμε μόνο σε ένα. Είναι πλέον απολύτω τεκμηριωμένο. Ότι η ανασφάλεια στην εργασία, οι ελαστικέ σχέσει εργασία συνδέονται με αύξηση τη επαγγελματική νοσηρότητα αλλά και των εργατικών ατυχημάτων. Είναι πλέον απολύτω τεκμηριωμένο ότι η διάλυση του σταθερού ημερήσου χρόνου εργασία και η παράταση τη εργάσιμη ημέρα και εβδομάδα οδηγεί στην εξόντωση με μετρήσιμα αποτελέσματα ακόμα και στην επαγγελματική νοσηρότητα. Πάλι τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και το ILO αναδεικνύουν ότι το 40% περίπου των θανάτων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό κίνδυνο, συνδέεται με τις πολλές ώρες εργασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης δίνει τις δυνατότητες για μείωση του εργάσιμου χρόνου σε όλα τα επαγγέλματα και ακόμα περισσότερο στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αντί για αυτό, πολιτική κατεύθυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απαρέγκλιτα υλοποιείται στη χώρα μα από όλε τι κυβερνήσει αποτελεί η προώθηση των ευέλικτων μορφών εργασία, η διάλυση, διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Ω ειδικοί γιατροί εργασία αντικειμενικά, ασκείτε τα καθήκοντά σα σε ένα πεδίο φορτισμένο από την αντιπαράθεση εργατών και εργοδοτών. Σε ένα πεδίο που ο βαρύ φόρο αίματο δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπει στο ζύγι με την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα, να συμβάλλετε από τη μεριά σα με την επιστημονική στάση και προσανατολισμό στην ανάδειξη των δυνατοτήτων πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Από αυτήν την άποψη, θα ήταν ιδιαίτερα δική σα σημαντική συμβολή η ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι σε μείζωνα ζητήματα που άπτονται του επιστημονικού σα πεδίου για την επίθεση στον εργάσιμο χρόνο. Και τη διευθέτηση του χρόνου εργασία και την επίδυση στον θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Με αυτέ τι σκέψει, σα ευχόμαστε καλή επιτυχία στι εργασίε του συνεδρίου σα και αναμένουμε τι αποφάσει σα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στον αγώνα και την ανάδειξη τη αναγκαιότητα αξιοποίηση όλων των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου την αποκάλυψη των αιτιών που αυτές οι δυνατότητες παραμένουν αναξιοποιητές σήμερα.